με τον Μπλοκ. Βρισκόμαστε τώρα εδώ στην κόκκινη μνήμη πριν από λίγα λεπτά να αναζητήθηκε να έρθει ένα αντικείμενο από την άκρη της Ελλήνης για σκεπή ερευνήτης με την βοήθεια της Λάσκας και της Ήρης Καβάθρου βρισκόταν πολύ κοντά, δηλαδή στην αρχή της κόκκινης μνήμης όπου έχουν οριοθετήσει σήμερα την δυτική και την βόρεια πλευρά της Ελλήνης. Τώρα, πριν από λίγο αναζητήθηκε το έβριμα το αντικείμενο, έχει μπει τώρα μέσα στην σκηνή. Αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις στη συνέχεια, αν θα καταστάσουν οι αθλητικαστές. Αναμένουμε τώρα υπάρχει επικρατεί ένας πανικός, μια κινητικότητα. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε. Μοιάζει με τη σημαίνει τον Μπλοκ, το οποίο είναι δεδομένο. Παρατηρούμε και εδώ από το στούντιο. Πολύ πιθανό να είναι και εκεί κοντά η βαλίτσα, γιατί κάπως έτσι εντοπίστηκε και η δεύτερη. Σίγουρα. Ενώ δεν μπορούμε σίγουρα να πούμε αν είναι βαλίτσα, είναι ένα ζημάνι αντικείμενο που φαίνεται ότι είναι σαν ταξιδιωτική βαλίτσα. Δεν ξέρω αν έχετε και εικόνα. Μάλιστα. Υπάρχει εικόνα νουφιέ. Ναι, βλέπουμε, αλλά εντάξει, φαίνεται. Ναι, δεν βλέπω καλά. Ναι. Είναι κάτι τυλιγμένο και μια τσιμέ το μπλοκ δεμένο ναι, πάνω. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα εντό τη σκηνή. Αντιλαμβανόμαστε, αλλά θα αφήσουμε τις αρχές και τους άντρες εκεί που λαμβάνουν μέρος στην επιχείρηση να κάνουν τη δουλειά τους. Πολύ πιθανό να μιλάμε για τις σωρώνες, όπως το βλέπουμε εδώ από το στούντιο. Αλλά θα περιμένουμε και τις επισήμες ανακοινώσεις. Να υπενθυμίσουμε απλά ότι είχαν εντοπιστεί τα 6 αυτά σημεία. Ναι, και έψαχνα σε αυτήν την περιμετρό, αφού είχε τελειώσει το σόναρ από την καταγραφή των δεδομένων με το ηχοεντοπιστικό σύστημα. Κατέβηκε η κάμερα και από ό,τι φαίνεται. Εντοπίστηκε ενδεχομένως αυτό που έψαχνα. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Θα έχουμε νεότερα σε λίγο.